Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με θέμα σκλήρινση κατά πλάκας και αθλητισμός, που οργάνωσε από κοινού ο Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιακή Ακαδημία Αιγουμενίτσας και ο Σύλλογος Στήριξης και Αλληλεγγύης Ατόμων με Σκλήρινση κατά Πλάκας. Πρόθεσή μας ως Οργανωτική Επιτροπή του Τριάθλου είναι να εντάξουμε στο αθλητικό μέρος των εκδηλώσεων και άλλα events ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως η σημερινή ημερίδα. Σκοπός μας είναι το Il Porto Triathlon Ιγουμένιτσας να γίνει μια μεγάλη αθλητική γιορτή, μια γιορτή που φέτος υποδέχεται 300 αθλητές και 150 επιπλέον συνοδούς επισκέπτες και ο αριθμός συμπληρώνεται με τη συμμετοχή 120 συνολικά εθελοντών. Επανέρχομαι στη σημερινή εκδήλωση και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Στήριξης, κύριο Βασίλη Γεώργο, να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που συνοργανώνουμε με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ιγουμενίτσας. Κύριοι ομιλητές μας είναι ο κύριος Κοντσότης Σπύρος, νευρολόγος, καθηγητής νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, η κυρία Ντάφλου Ευθυμία, φυσικοθεραπεύτρια ΕΜΕΣ, ο κύριος Κούδας Ευάγγελος, αθλητής, και ο κύριος Γαρέφης Χρήστος, παγκόσμιος πρωταθλητής. Γιατί εμείς οι πάσχοντες με σκλήρυνση ενδιαφερόμαστε για τον αθλητισμό, ενδιαφερόμαστε για την άσκηση, γνωρίζοντας από τους γιατρούς μας πόσο καλό κάνει στην πάθησή μας. Περισσότερα όμως για τα ωφέλη της γυμναστικής και της άθλησης θα μας πούνε οι ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον βουλευτή, τον κύριο Γιώγιακα, την Ρεγκίνα τη Δηλαβέρη, πρόεδρο του Λιμένα Ιγουμενίτσας, τον κύριο Νταΐ, πρώην πρόεδρο στο Λιμένα Ιγουμενίτσας, από το Δήμο Ιγουμενίτσας είναι η κυρία Τζέλου και ο κύριος Ρούσης και ο κύριος Δημητρίου. Συγγνώμη γιατί δεν τα έχω καλά με τον λόγο. Παρακαλώ να συνεχίσει η κυρία για τα βιογραφικά των ομιλητών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπυρίδων Κονιτσιώτης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1963. Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1987 και το διδακτορικό του δίπλωμα από την ίδια σχολή το 1990 με θέμα νευροφαρμακολογία και λειτουργική ατομία των βασικών γαγλίων. Είναι νευρολόγος και καθηγητής νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και υπότροφος Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις κινητικές διαταραχές, στην νόσο του Πάρκινσον και την πολλαπλή σκλήρυνση. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει σημαντική κλινική εμπειρία τόσο σε ασθενείς που πάψουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως οι νόσους του Πάρκινσον, όσο και σε ασθένειες με αυτοάνουσα νευρολογικά νοσήματα, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση. Κύριε Κονιτσιώτη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι, ασθενείς, συγγενείς των ασθενών μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο, τον Βασίλη, για την πρόσκληση και το Σύλλογο Ασθενών και Φίλων της Ιγουμενίτσας. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Είχα έρθει πάλι πριν 2 χρόνια, στην πρώτη νομίζω εκδήλωση του Συλλόγου. Και θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ, διότι ο Σύλλογος είναι, έχω πάει σε αρκετούς συλλόγους όλη την Ελλάδα, είναι από τους πιο δραστήριους συλλόγους, με την πιο ενεργή συμμετοχή, με τα πιο πολλά μέλη ίσως. Και αυτό είναι, πραγματικά κάνει εντύπωση, γιατί για τον πληθυσμό της περιοχής, ίσως οι ασθενείς είναι περισσότεροι από το αναμενόμενο, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δραστήριοι και συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό σύλλογο πάρα πολύ. Νομίζω αυτό έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το Προεδρείο και ελπίζω να συνεχίσει έτσι με την υποστήριξη και τη φροντίδα όλων μας.
Βασίλη, και εγώ έχω πρόβλημα με τον λόγο. Παρόλο που έχω μιλήσει πραγματικά εκατοντάδες φορές σε κοινό, κάθε φορά έχω αμηχανία και άγχος. Αυτό μάλλον δεν μπορεί να το αποβάλει κανείς. Το θέμα μας σήμερα είναι σκλήρυνση κατά πλάκας και αθλητισμός. Θα πω λίγα πράγματα για το θέμα αυτό, παρόλο που οι επόμενοι ομιλητές θα καλύψουν, νομίζω, με καλύτερο τρόπο η φυσικοθεραπεύτριά μας, οι δύο αθλητές μας που θα ακολουθήσουν. Νομίζω ο λόγος τους και το ζωντανό τους παράδειγμα θα μας κινητοποιήσουν όλους καλύτερα από οποιαδήποτε έτσι επιστημονική ή ιατρική ομιλία που θα μπορούσα να κάνω. Πράγματι, σαν γιατροί, είμαστε νευρολόγοι, είμαστε γιατροί και δεν έχουμε εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά σε όλα τα συναφή αντικείμενα που μπορεί να χρειαστεί ένας ασθενής, όχι μόνο με σκλήρυνση κατά πλάκας και με τις άλλες παθήσεις. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω μόνο φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία. Όλα αυτά τα αντικείμενα προφανώς δεν γίνεται να τα καλύψει ο γιατρός. Γι' αυτό υπάρχουν και αντίστοιχοι επαγγελματίες υγείας. Τώρα, για το σκοπό αυτό στην Ελλάδα, βρισκόμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με άλλες χώρες. Όλα αυτά τα αντικείμενα, κάποια από τα οποία είναι εντελώς υπανάπτυκτα, όπως η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία τώρα αρχίζει κάπως να αναπτύσσεται, η φυσικοθεραπεία ευτυχώς είναι σε καλύτερο επίπεδο, αλλά και πάλι ξέρετε ότι οι ασθενείς σε πολλά μέρη της Ελλάδας δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε φυσικοθεραπευτή, για παράδειγμα. Και τώρα ταξιδεύεις για να βρεις φυσικοθεραπευτή ώρες οδηγώντας με το αυτοκίνητο, ακυρώνει πάρα πολύ την προσπάθεια να πας στο φυσικοθεραπευτή σου. Επομένως και εδώ, πραγματικά, σαν χώρα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες. Και εδώ ο Σύλλογος και οι αντίστοιχοι σύλλογοι πρέπει πραγματικά να βοηθήσουν. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα που για να γίνει κάτι πρέπει να πιέσουν οι σύλλογοι. Αυτό θα το πω και στη συνέχεια. Ένα σημαντικό σκοπός του Συλλόγου είναι να πιέσει την πολιτεία, γιατί εκεί παίρνουν οι αποφάσεις, να βοηθήσει την ανάπτυξη δικτύων που θα φροντίζουν τη σωστή αντιμετώπιση και την πληρέστερη κάλυψη των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκα στην περίπτωσή μας. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, τους γιατρούς δεν τους ακούνε πάρα πολύ. Και υπάρχει και ολόκληρη φημολογία. Οι γιατροί είναι διεφθαρμένοι, ξέρω εγώ, παίρνουν λεφτά από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν εισακούμε στα υπουργεία ή στους χώρους που παίρνονται αποφάσεις τόσο πολύ. Η φωνή των ασθενών είναι πάντα πιο δυνατή και τουλάχιστον συγκινεί πολύ περισσότερο την πολιτεία και τις αρχές. Επομένως, είναι ο σημαντικός. Η σκοπή ενός συλλόγου πρέπει πραγματικά να αποσκοπούν πάρα πολύ στην πίεση της πολιτείας να καλύψει ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται. Άρα λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο στο θέμα και μετά δυστυχώς θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το αντικείμενο. Αθλητισμός λοιπόν και σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο αθλητισμός και ένα χρόνιο νόσημα, νευρολογικό νόσημα προκειμένο, είναι ένα θέμα που δεν χωράει συζήτηση. Τώρα, πολλοί ασθενείς ρωτάνε πρώτα απ' όλα αν επιτρέπεται να αθληθούν. Η απάντηση νομίζω ότι είναι ολοφάνερη. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία πάθηση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και εκεί με υποσημειώσεις, όπου θα μπορούσε ο γιατρός να πει σε κάποιον ασθενή να μην αθλείται. Εκτός από καρδιολογικά νοσήματα που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά και εκεί υπάρχουν κατάλληλες ασκήσεις ή κατάλληλη γύμναση που μπορεί σίγουρα να γίνει. Άρα είναι εκτός συζητήσεως αν μπορεί να αθλείται κανείς. Το ερώτημα τώρα είναι αν πρέπει να αθλείται, φυσικά και πρέπει να αθλείται, είναι εκτός συζητήσεως. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα υγείας, όλοι μας έχουμε διάφορα προβλήματα υγείας και καθώς τα χρόνια περνούν, συσσωρεύουμε περισσότερα. Πρέπει όσο καλύτερη, σε καλύτερη φυσική κατάσταση βρίσκεται το σώμα μας, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας, τα φάρμακα θα έχουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες πιθανώς θα είναι λιγότερες και για να μην αναφερθώ εδώ στις πολύ ευεργετικές ψυχολογικές επιδράσεις που έχει η άθληση, που είναι γνωστές σε όλους, τουλάχιστον σε όσους αθλούνται, όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την ευχαρίστηση που εισπράττει όποιος αθλείται στη διάρκεια και αμέσως μετά από την άθληση. Άρα όχι μόνο πρέπει κανείς να επιτρέπεται να αθλείται, πρέπει να αθλείται. Το πρόβλημα είναι ότι οι ασθενείς μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλοί, όχι όλοι βέβαια, έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι άμεσα συνδυασμένα με την πάθηση. Οπότε ξαφνικά η εκτέλεση μιας αθλητικής ή σωματικής δραστηριότητας μπορεί ξαφνικά να μην είναι πάρα πολύ εύκολη, ιδίως κάποιες από αυτές. Βάδιση, τρέξιμο, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε αρκετοί ασθενείς, παρόλο που ξέρουν ότι θα έπρεπε να αθλούνται, παρόλο που θα ήθελαν να αθλούνται, μπορεί να βρίσκουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό να τους αποτρέπει. Και ίσως με άλλα προβλήματα που δημιουργεί η νόσος, κατάθλιψη, ένα αίσθημα έτσι απομόνωσης, μπορεί να τους αποτρέπει ώστε να αθληθούν. Εκεί πραγματικά, εκτός από την ενθάρρυνση του γιατρού τους, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να κινητοποιηθούν από τα μέλη της οικογένειας, από τους φροντιστές, από τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους και τους αγαπάνε. Αλλιώς πραγματικά θα μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι και να μην κάνουν αυτό το βήμα που χρειάζεται να βγουν από το σπίτι και να συμμετέχουν σε μια αθλητική δραστηριότητα. Άρα πραγματικά είναι πολύ σημαντική η ενθάρρυνση και η κινητοποίηση, η συνεχής κινητοποίηση από τα μέλη της οικογένειας, από τους φροντιστές και τους ανθρώπους που βρίσκονται μαζί με τον ασθενή μας.
Τώρα είναι μια άλλη ερώτηση, είναι το είδος της αθλητικής δραστηριότητας. Και εδώ δεν υπάρχουν στεγανά. Ένας ασθενής ο οποίος είναι σε καλή σωματική κατάσταση μπορεί να κάνει οποιαδήποτε είδους σωματική δραστηριότητα θέλει, τον ευχαριστεί και θα ήθελε να κάνει. Για κάποιους άλλους ασθενείς πρέπει η αθλητική δραστηριότητα να προσαρμοστεί, θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Ντάφρο, φυσικοθεραπεύτριά μας, να προσαρμοστεί στις δυνατότητες που έχει ο ασθενής. Μπορεί πραγματικά να είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τρέξει, θα μπορούσε όμως να κάνει αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα, που δεν υπάρχει βαρύτητα ή σε νερό γενικότερα, αλλά πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες τα μαθαίνουμε και εμείς από τους ασθενείς μας. Πολλοί ασθενείς βρίσκουν καλύτερο να κάνουν γιόγκα, πιλάτες, διάφορα άλλα είδη δραστηριότητας, αεροβικής ή όχι μόνο. Όλα τα είδη αθλητικής δραστηριότητας είναι καλά. Και η αεροβική δραστηριότητα και η αναερόβια δραστηριότητα, δραστηριότητα με αντιστάσεις, όλα συνεισφέρουν σε μια καλή σωματική κατάσταση, ώστε το σώμα να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Επίσης, το τι πρέπει και το τι μπορεί να κάνει κανείς εξάγεται και από τη δοκιμή, με τη μέθοδο της δοκιμής και λάθος. Πολλές δραστηριότητες που μπορεί να φαίνονται κατάλληλες, όταν εκτελεστούν, μετά ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται ότι αμέσως, για παράδειγμα, αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, διαπιστώνει μια αύξηση της σπαστικότητας. Φαινόμενο που οι ασθενείς μας το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτό βοηθάει σε συνεννόηση με τον ψυχοθεραπευτή του, τον γυμναστή του, και αυτό συνεισφέρει πάρα πολύ, να μετατρέψει λίγο το πρόγραμμα άθλησης, ώστε να αποφύγει τυχόν τη δραστηριότητα που μπορεί να σχετίστηκε με αύξηση της σπαστικότητας το αμέσως χρονικό διάστημα την επόμενη μέρα. Επομένως, με συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή, με το προσωπικό του γυμναστή, με τον γυμναστή του, με τον γιατρό, με τις συμβουλές του, μπορεί να καθοδηγηθεί στο κατάλληλο είδος σωματικής αθλητικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να κάνει. Τα φάρμακα παίζουν ρόλο. Τα φάρμακα φυσικά παίζουν ρόλο με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν φάρμακα που μειώνουν τη σπαστικότητα, τα οποία όπως ξέρετε δεν είναι θαυματουργά. Θα μπορούσαν όμως να δημιουργούν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αίσθημα κόπωσης, καταβολή, κεφαλαλγία, χαμηλή αρτηριακή πίεση που να αποτρέπουν αθλητικές δραστηριότητες. Πάλι σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή, με τον γυμναστή και με τον ασθενή μας, κάνουμε τροποποιήσεις στη φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή τα περίφημα φάρμακα για τη σπαστικότητα που δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, υπόταση για παράδειγμα. Άρα ο ασθενής μας μπορεί να μην μπορεί να συμμετέχει σε μια αθλητική δραστηριότητα γιατί έχει πολύ χαμηλή πίεση και δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Θα μειώσουμε τα φάρμακα, που έτσι κι αλλιώς ίσως δεν έχουν κάποιο φοβερό αποτέλεσμα, ώστε να βοηθήσουν να ανεβεί λιγάκι η πίεση για να μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες που απαιτείται να έχουν μια στοιχειώδη αρτηριακή πίεση για να μπορεί στο σώμα να ανταπεξέλθει στη δραστηριότητα αυτή. Σε γενικές λοιπόν γραμμές χρειάζεται πολύ καλή συμμετοχή και συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή, με τον γυμναστή, με τον γιατρό του, με τα μέλη της οικογένειας. Με τον γιατρό δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε συνέχεια στο γραφείο, τον γιατρό μας μπορούμε να το βρίσκουμε και με τηλέφωνο. Επομένως, ασθενείς με κινητικά προβλήματα, όπως οι ασθενείς με σκλήρυνση της πλάκας, τους προτρέπω να ενοχλούν τον γιατρό τους με το τηλέφωνο για να πάρουν οδηγίες. Πολλές φορές δηλαδή μια μικρή τροποποίηση της δοσολογίας δεν απαιτήσουν να πηγαίνει κανείς συνέχεια στο γραφείο για μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Θα μπορούσε από το τηλέφωνο να ληφθούν αρκετά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την αθλητική δραστηριότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει αφιβολία. Πρέπει να επιδιώκεται από όλους τους ασθενείς, πρέπει να την επιδιώκουμε, να βοηθάμε τον ασθενή μας. Εμείς οι γιατροί το θυμίζουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς συνήθως στο μικρό χρονικό διάστημα που κρατάει μια επίσκεψη στο γραφείο, συνήθως είναι πολύ άσχολα η ιατρία νοσοκομείων. Όλοι έχετε εμπειρία από τα νοσοκομεία μας. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή. Ίσως δεν μπορεί κάποιος να τα συζητήσει όλα με λεπτομέρειες. Γι' αυτό πάντα προτείνω στους ασθενείς μας βασικά θέματα που θα ήθελα να συζητήσουν με τον γιατρό να τα γράφουν, να έχουν ένα μικρό χαρτάκι, μια μικρή λίστα με θέματα που θέλουν να συζητήσουν, ώστε να μην ξεφύγει η συζήτηση, τελειώσει η ώρα και πολύ βασικά πράγματα δεν τα συζήτησαν ενώ πάντα ήθελα. Όπως για παράδειγμα αυτό που λέγαμε, αν επιτρέπεται να θυμηθεί κανείς, τι θα έπρεπε να κάνει. Ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο θέμα, μια άλλη ερώτηση είναι ότι το ένα πρόβλημα είναι ασθενείς οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, αλλά λόγω κινητικών προβλημάτων δεν μπορούν να τις κάνουν όλες. Εκεί, όπως είπαμε, θα τροποποιήσουμε σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή το πρόγραμμα της δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να καλύψει και να εκτελεστεί από τον ασθενή μας με το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ένα άλλο άκρο είναι ασθενείς που μπορεί να έχουν μια καλύτερη σωματική κατάσταση, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ίσως πολλές φορές φτάνουν στα άκρα. Δηλαδή, προσπαθώντας να κάνουν μια υπεραναπλήρωση του προβλήματος, ξεπερνούν τα όρια ίσως. Επομένως, μια ερώτηση είναι ότι πόσο μπορεί να γυμνάζομαι, δηλαδή, αν πιέσω τον εαυτό μου παραπάνω, ενώ φτάνω σε ένα σημείο που δεν μπορώ. Ξέρω εγώ, περπάτημα. Για κάποιους ασθενείς είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να εκτελεστεί για ένα χρονικό διάστημα. Από ένα σημείο και μετά, διαπιστώνει ο ασθενής ότι δεν μπορεί να περπατήσει τόσο καλά πια. Έχει κουραστεί. Σε αυτό το σημείο, πάρα πολλοί ασθενείς φαντάζομαι και εσείς το έχετε κάνει. Να πιέσω τον εαυτό μου λίγο παραπάνω, θα κερδίσω κάτι παραπάνω. Σίγουρα, αν πιέσουμε τον εαυτό μας στις σωματικές αθλητικές δραστηριότητες, συνήθως δεν είναι κακό αυτό,
Αλλά αν κάποιος καταπονήσει τον εαυτό του τρομερά μέχρι στο σημείο να πέσει, να μην μπορεί να περπατήσει, δεν θα ωφεληθεί παραπάνω. Δηλαδή, αν κάποιος φτάσει μέχρι σε ένα σημείο, μετά είναι λογικό να σταματάει. Δηλαδή, η μεγάλη καταπώνηση δεν θα προσφέρει κάτι πολύ παραπάνω. Τώρα, ούτε νομίζω ότι θα βλάψει ανεπανόρθωτα, αν συνεχίσει. Αλλά δεν κερδίζει κανείς τίποτε. Αυτό νομίζω είναι πολύ συχνό ερώτημα. Πολλές φορές χρειάστηκε να το αντιμετωπίσω. Άρα, νομίζω και η απάντηση είναι ότι η υπερβολική καταπώνηση, παρόλο που φαίνεται ότι το σώμα μας καταπονείται, προσπαθεί, ίσως δεν θα προσφέρει κάτι παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Αν δεν μπορούμε, πρέπει να σταματήσουμε. Ένα άλλο γνωστό φαινόμενο, νομίζω ότι και οι επαγγελματίες υγείας, οι φυσικοθεραπευτές το ξέρουν, καλύτερα από όλους το ξέρουν οι ασθενείς, είναι ότι η μεγάλη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, γενικώς να αθλείται κανείς σε υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της πάθησης δημιουργεί δυσφορία και κάνει κάποιον ακόμα πιο αδύναμο και ίσως αναγκαστεί να σταματήσει πιο νωρίς. Άρα, σε γενικές γραμμές, προτείνουμε να μην γυμνάζεται κανείς σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος και σε εσωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται αυτό. Δηλαδή, σε μια αίθουσα που είναι πάρα πολύ ζεστή, ίσως θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Όλοι φαντάζομαι έχετε βιώσει αυτή την αίσθηση αδυναμίας και εξάντλησης που προκύπτει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως είναι το καλοκαίρι. Άρα πάλι πρέπει να τροποποιήσουμε τον τρόπο που κάνουμε την αθλητική μας δραστηριότητα, αποφεύγοντας τις πάρα πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, προσπαθώντας να είναι περισσότερο δροσερές ώρες, να παίρνουμε κρύα υγρά στη διάρκεια της άθλησης. Ένα κρύο ντους μετά ίσως θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει. Η κολύμπηση ακόμα και το καλοκαίρι είναι ευεργετική με αυτή την έννοια, με το κρύο νερό. Επομένως, είναι ακόμα ένα παράδειγμα του ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την αθλητική δραστηριότητα στις ειδικές ανάγκες που έχει ο κάθε ένας. Στην περίπτωσή μας, οι ασθενείς βασιλείς κατά πλάκας, το θερμό περιβάλλον είναι σε όλους γνωστό. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, για τον ίδιο λόγο μάλλον, αν μετά από μια έντονη σωματική δραστηριότητα σε πολύ ζεστό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ήδη ένα αίσθημα εξάντλησης, αν κάνει κανείς ένα πολύ καυτό ντους ή ακόμα χειρότερα, μπει σε μια καυτή μπανιέρα με νερό, πραγματικά μπορεί να αισθανθεί πολύ μεγάλη εξάντληση. Μπορεί ήδη να το έχει το βιώσει αυτό, είναι γνωστό φαινόμενο και επομένως προτείνουμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες που αυξάνουν πολύ την εσωτερική μας θερμοκρασία. Είναι παροδικό βέβαια αυτό. Κανονικά, μόλις κρυώσει κανείς και πέσει η θερμοκρασία, θα περάσει. Για τον ίδιο λόγο, αν κανείς έχει πυρετό, είναι εύλογο, θα πρέπει πάλι να αποφεύγει εκείνες τις ημέρες τουλάχιστον την σωματική άθληση, ή αν έχει πάρει κάποια θεραπεία που του προκάλεσε πυρετό ή γρυπόδη συμπτώματα, θα μπορούσε πάλι να αποφύγει για αυτό το διάστημα τη σωματική άθληση. Νομίζω ότι εμπειρικά οι περισσότεροι ασθενείς μας τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που περισσότερο θέλουν, αν τα βάλουμε όλα και να τελειώνουμε αυτό το θέμα, ίσως θα έπρεπε οι επόμενοι ομιλητές μας να πούν περισσότερα. Για να τελειώνουμε αυτό το θέμα, από την εμπειρία μου, νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί ασθενείς μας δεν κινητοποιούνται και δεν ξεκινάνε ή δεν συνεχίσουν κάποια αθλητική δραστηριότητα, γιατί θέλουν ένα μικρό έναυσμα και μια μικρή κινητοποίηση από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Ο γιατρός θα το πει μια φορά, αλλά ίσως δεν αρκεί αυτό. Νομίζω οι άνθρωποι που ζουν μαζί με τον ασθενή θα είναι οι κατάλληλοι να τον κινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν να συνεχίσει την αθλητική δραστηριότητα. Και η ενθάρρυνση του ψυχοθεραπευτή τους, του γυμναστή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό νομίζω ότι τα παραδείγματα αθλητών είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί νομίζω ότι τίποτα δεν κινητοποιεί κάποιον όσο ένα ζωντανό παράδειγμα. Γι' αυτό νομίζω ότι οι αθλητές μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε που είναι εδώ σήμερα και το ότι συμμετέχουν αθλητές με κινητικά προβλήματα σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το ζωντανό παράδειγμα μέσα στην κοινωνία μας και μας κινητοποιούν όλους. Και πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τελειώνοντας, όπως πάντα, ήθελα να πω πάλι λίγα πράγματα για αυτό που σας είπα και πιο πριν, για το ρόλο των συλλόγων ασθενών και φίλων ασθενών με διάφορα νοσήματα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Πρέπει, νομίζω, να αυξήσετε περισσότερο τις πιέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν την πάθηση που μας απασχολεί τώρα, τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Όλοι, φαντάζομαι, εδώ στην αίθουσα, περιμένουν, αρκετοί από εσάς περιμένετε και ίδια φάρμακα. Οπότε, να σας πω, ήδη θα το ξέρετε ίσως, έχουμε δύο τουλάχιστον φάρμακα, που είναι καινούργια φάρμακα, πολύ αποτελεσματικά, που κυκλοφορούν εδώ και δύο χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, για πολλούς λόγους είναι κατανοητή. Η Ελλάδα ζει σε μια περίοδο κρίσης, τα οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πολύ κατανοητό αυτό. Αλλά αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που έχουν καθυστερήσει, τα φάρμακα δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα ακόμη. Νομίζω η πίεση των ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα δεν τα χρειάζονται όλοι οι ασθενείς. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις το Υπουργείο λέει δεν είναι και τόσο μεγάλη φασαρία, δεν τα χρειάζονται όλοι οι ασθενείς αυτά τα φάρμακα. Ακόμα και αυτοί οι λίγοι ασθενείς που τα χρειάζονται, που έχουν εξαντλήσει όλες τις άλλες θεραπείες, θα πρέπει να έχουν κάποτε πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Νομίζω ότι πραγματικά το Υπουργείο ακούει τους ασθενείς. Είναι πραγματικά τους ενδιαφέρει για πολλές απόψεις. Οπότε, ας κάνει ό,τι μπορεί ο Σύλλογος, σε συνεννόηση με άλλους συλλόγους ίσως. Αυτό είναι πραγματικά ευχής έργο. Κανονικά θα έπρεπε όλοι οι σύλλογοι να έχουν μια κοινή αντιπροσώπηση.
όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδας πρέπει να έχουν ένα κοινό, μια κοινή συνομοσπονδία, κατά προτίμηση μία, ώστε να ασκεί πιέσει στο Υπουργείο για να έρθουν κάποτε και αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι να τα αποσημειώσει ο ΕΟΠΗ με περιορισμούς, με σωστές κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά πρέπει κάποτε να είναι διαθέσιμα και για τους ασθενείς μας. Υπάρχουν και εδώ σε αυτήν την αίθουσα άνθρωποι που τα χρειάζονται πάρα πολύ. Επίσης, ευτυχώς για την ώρα ένας αριθμός φυσικοθεραπείων και λογοθεραπείων αποζημιώνεται, αλλά δεν είναι αρκετός όπως ξέρετε για ασθενείς με σκηνές κατά πλάκας. Ένα άλλο παράδειγμα που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση οι σύλλογοι. Όλοι οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια ανάγκη φυσικοθεραπείας. Ένας ασθενής παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Στη συνέχεια, σιγά σιγά καθώς ο χρόνος περνάει, βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Έχει ανάγκη φυσικοθεραπείων που από ένα σημείο και μετά έχει βελτιωθεί. Ο ασθενής δεν είναι τόσο πολύ απαραίτητες. Ο ασθενής με σκηνή κατά πλάκας έχει ανάγκη από τη φυσικοθεραπεία του σε μεγάλο βαθμό χρόνο πιθανώς για όλη του τη ζωή. Δεν μπορεί να δικαιούται τον ίδιο αριθμό θεραπείων με έναν άλλο ασθενή, με ένα άλλο πρόβλημα. Επομένως, πρέπει να ασκηθούν πιέσεις, να αυξηθεί ο αριθμός των αποζημιούμενων φυσικοθεραπείων, ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση οι ασθενείς μας και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν τόσο μεγάλα ποσά την τσέπη τους. Και αυτό ισχύει για εργοθεραπείες, για λογοθεραπείες και για όλα τα άλλα που απαιτούνται. Ειδικές θεραπείες, βοηθήματα, ορθοπαιδικά κτλ. Νομίζω αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς το ζούμε κάθε μέρα. Έχω ασθενείς που, όπως όλοι μας φυσικά, όπου έχουμε εξαντλήσει τις υπάρχουσες θεραπείες και πραγματικά εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτές τις δύο που δεν έχουν έρθει ακόμη και έρχονται και άλλες. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες, φαντάζομαι. Οπότε ας γίνει ό,τι μπορεί σε αυτό το κομμάτι από τον σύλλογο. Είναι συντονώσει με την Ομοσπονδία. Ναι, νομίζω ότι είναι γραμμένο στην Ομοσπονδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γιατί είμαστε συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως σας είπα πριν, πραγματικά οι γιατροί και δεν ρωτώνται οι γιατροί. Δεν είναι μέτρο πίεσης. Πραγματικά, ένας σημαντικός μοχλός πίεσης είναι η κοινωνική πίεση των ασθενών που έχουν ανάγκη και αυτό δεν είναι ψέμα, είναι γεγονός. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω αυτά ήταν όλα όσα ήθελα να πω έτσι συμπερασματικά. Τελειώνοντας πάλι, πρέπει να αναφερθώ πάλι στο αμιγώς ιατρικό κομμάτι. Και να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή για τις κλίνες κατά πλάκας, διότι έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολλοί μηχανισμοί του πώς προκαλείται αυτή η αυτοάνωση πάθηση. Δηλαδή, πώς το ανοσοποιητικό σύστημα, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα λευκοκύτταρα, γιατί εκτρέπονται από τη φυσιολογική δουλειά τους και μπαίνουν στον εγκέφαλο και τρώνε το νευρικό σύστημα. Αφού ξεκαθαρίστηκαν λοιπόν πολλά πράγματα για το πώς γίνεται αυτός ο μηχανισμός, τώρα έχουν αναπτυχθεί πολύ καλύτερες θεραπείες και επομένως αυτές οι δύο είναι ήδη εγκεκριμένες. Πρέπει να σας πω ότι έχει εγκριθεί στην Αμερική ένα φάρμακο που είναι εγκεκριμένο και κατάλληλο μόνο για την προϊούσα μορφή της νόσου, αυτή που κάποιοι ξέρετε ήδη, ότι όπου δεν εμφανίζεται πια με εξάρσεις και υφέσεις, με υποτροπές και με διαστήματα με ύφεση, αλλά που χαρακτηρίζεται από μια αργή και προοδευτική συνεχή επιδείνωση. Η δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου. Ήδη λοιπόν εγκρίθηκε στην Αμερική αυτό το φάρμακο, θα έρθει και στην Ευρώπη. Οπότε ακόμη ένα φάρμακο για άμεσα διαθέσιμο και υπάρχουν τουλάχιστον άλλα τρία φάρμακα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο κλινικών δοκιμών. Τα αποτελέσματα μόλις τώρα ανακοινώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες μόνο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλίνησης κατά Πλάκας. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά και πρέπει να πιστεύουμε ότι και αυτά θα κυκλοφορήσουν μέσα στα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα είναι μια πολύ καλή εποχή. Επίσης, άλλες θεραπείες που δεν είναι αμυγώς φαρμακευτικές, πολύ πιο πρωτότυπες, όπως η κινητοποίηση του ίδιου του νοσοποιητικού συστήματος. Να βρει αυτά τα παθολογικά, τα ανώμαλα λευκοκύτταρα που κάνουν αυτή τη ζημιά και να τα φάει μόνο του. Μέσω μηχανισμών όπως είναι ένα είδος εμβολίου. Αυτή είναι μια πολύ πρωτοποριακή θεραπεία και με πολύ έξυπνη ιδέα. Βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και πιστεύω και αυτή λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ίσως 5 χρόνια, θα είναι και αυτή διαθέσιμη. Άρα είναι πολύ καλή εποχή. Σε αντίθεση με άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος, όπως είναι εντελώς διαφορετικά, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, για την οποία άμεσα δυστυχώς δεν θα πρέπει να περιμένουμε τίποτε. Άρα αυτό δεν ξέρω πόσο έτσι ευχάριστα μπορεί να ακούγεται, αλλά πραγματικά στις κλίνες κατά πλάκας είναι μια πολύ καλή εποχή και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και τα επόμενα χρόνια άμεσα έχουμε φάρμακα που έρχονται αμέσως και όλοι θα τα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και φάρμακα τα οποία θα εγκριθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως το μέλλον φαίνεται καλό. Οι θεραπευτικές επιλογές δεν τελειώνουν. Θα ξεπεράσουν σε αριθμό τα φάρμακά μας τα 15 ή 16 μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες κάποιος ασθενής που δεν πήγε καλά με μια θεραπεία να δώσουμε κάποια άλλη που δράμε διαφορετικό τρόπο. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από τα φάρμακα, ώστε τώρα ξέρουμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο που προκαλούν τα φάρμακα με πολύ καλύτερο τρόπο και έτσι πραγματικά έχουμε σχεδόν εξαφανίσει τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Έτσι, να σας πω για παράδειγμα, γιατί όλα τα φάρμακα, ξέρετε, έχουν παρενέργειες. Κάποιες είναι αμελητές. Μπορεί να έχουν πυρετό, ξέρω εγώ, ένα εξάνθημα, τα οποία δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάποια φάρμακα έχουν πολύ σπάνιες, αλλά δυνητικά επικίνδυνες αντιθύμητες ενέργειες. Επειδή ξέρουμε τώρα τον τρόπο που εμφανίζονται, ξέρουμε ποιος ασθενής είναι πιο ύποπτος ή πιο επιρρεπής στο να αναπτύξει μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, διαχειριζόμαστε καλύτερα τον κίνδυνο. Και έτσι τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο παρακολουθούμε πάνω από 800 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Και αυτό δεν είναι πρωτοτυπία δική μας, δεν είμαστε πιο έξυπνοι από άλλους. Ακολουθούμε ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Και είναι γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι σίγουρα έχετε άγχος, όλοι έχουμε άγχος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, που για κάποια φάρμακα είναι πολύ σπάνιες, αλλά υπαρκτές, και έτσι δεν είχαμε καμία τέτοια ανεπιθύμητη ενέργεια αυτού του είδους. Και αυτό οφείλεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το μέλλον, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό, είναι πραγματικά αισιόδοξο. Σας προτείνω όλους να ακολουθήσετε αυτή την αισιόδοξη στάση που τηρείτε και τη ζω καθημερινά μιλώντας με τους περισσότερους από εσάς, και να συνεχίσετε με αυτό που κάνετε μέχρι τώρα. Και ένα από αυτό είναι να συνεχίσετε και να κάνετε αθλητική δραστηριότητα. Εκτός από τη σωματική, από τα άμεσα σωματικά ωφέλη, έχει προφανή, μελετημένα και αποδεδειγμένα ψυχολογικά ωφέλη. Βελτιώνει πάρα πολύ την ψυχολογική διάθεση με μηχανισμούς φυσιολογικούς, και όλοι ξέρουμε ότι οι αυτοάνωσες παθήσεις εξαρτούνται πάρα πολύ από την ψυχική κατάσταση. Πολλοί θα το έχετε βιώσει κι εσείς, αλλά σίγουρα το λένε όλοι οι ασθενείς με αυτοάνωσες παθήσεις, ότι αν δεν προκλήθηκε, τουλάχιστον ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει το πρώτο σύμπτωμα μια πολύ στρεσογόνος περίοδος που προηγήθηκε των συμπτωμάτων. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά πόσο η κακή ψυχολογική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της πάθησης, οπότε νομίζω αν ακολουθήσουμε αυτά θα είναι καλύτερα για όλους μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Είναι μεγάλη μου χαρά που ήρθα εδώ ξανά και βλέπω τους περισσότερους από εσάς σε ένα διαφορετικό χώρο. Να ευχαριστήσω πάλι τον πρόεδρο, τον Βασίλη, τον Γιώργο. Να τον συγχαρώ για την. Είμαστε όλοι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλο ο Σύλλογο. Και το Διοικητικό, αλλά και οι ασθενείς. Είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα. Σας εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη φυσικοθεραπεία μας. Η κυρία Ντάφλου Ευθυμία γεννήθηκε σε Ιωάννια το 1986. Το 2008 έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Το 2018 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία. Η κατάρτισή της είναι συνεχής, καθώς λαμβάνει μέρος σε πανελλήνια συνέδρια από το 2004. Σήμερα ζει και εργάζεται ως εργαστηριούχος φυσικοθεραπεύτρια στους Φιλιάδες της Πρωτείας. Κυρία Ντάφου, παρακαλώ. Σκλήρυνση κατά πλάκας και αθλητισμός, λοιπόν. Τι είναι? Είναι μια αυτοάνωση νόσος. Αφορά κυρίως τις γυναίκες νεαρότερης ηλικίας. Και δυστυχώς έχει αυξανόμενο ρυθμό στις μέρες μας. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κοντσιώτης, χαρακτηρίζεται από μια ελένωση, από μια ελλήνωση, δηλαδή το περίγλυμα των νευρικών ινών καταστρέφεται με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία των νεύρων. Οπότε δεν έχει σωστή επικοινωνία η περιφέρεια με το κέντρο. Διάφορα συμπτώματα από σωματική αδυναμία και σπασμούς, από πόνο, διπλοπία, ινίστα, κράτεια, κόπωση. Σίγουρα τα έχετε νιώσει. Το πιο ευρέως διαδεδομένο σύμπτωμα, άσχετα από την κατηγορία της νόσου, είναι η κόπωση. Και αυτό γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου για να σταλθεί το ερέθισμα από την περιφέρεια προς το κέντρο. Επίσης, πολύ βασικό είναι η αλλαγή στη διάθεση, η μελαγχολία ή κάποια μορφή κατάθλιψης. Πώς μπορεί η φυσικοθεραπεία τώρα να βοηθήσει εδώ πέρα? Συνήθως στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή. Είναι μια πάθηση με την οποία ο ασθενής πρέπει να μάθει να ζει από εδώ και πέρα και να την προσαρμόσει στα μέτρα του. Επίσης, πρέπει να προλάβουμε κάποιες ενδεχόμενες αναπηρίες. Αυτό καλούμαστε εμείς να κάνουμε. Πιο εξειδικευμένα, θέλουμε να βελτιώσουμε την αερόβια ικανότητα του ασθενή, να τον βοηθήσουμε δηλαδή να έχει περισσότερο οξυγόνο στον οργανισμό, οπότε να έχει μειωμένο αίσθημα κόπωσης. Να προλάβουμε τις αναπηρίες και να βελτιώσουμε την καρδιαγγειακή λειτουργία. Πολύ συχνό φαινόμενο επίσης η σπαστικότητα που βιώνουν οι ασθενείς, γιατί δουλεύουν
οι ανταγωνιστές και οι αγωνιστές μίας μαζί, αυτό τους κουράζει ακόμα περισσότερο. Στόχος δικός μας είναι να ενσωματώσει ο ασθενής τη θεραπεία στο καθημερινό του πρόγραμμα. Πρέπει να καταλάβουμε την ζωτική σημασία η άσκηση. Καλό θα ήταν ο ασθενής να εφαρμόζει κάποιες ασκήσεις από αναπνευστικές ή κάποιες απλές ασκήσεις κινητοποίησης καθημερινά, είτε στο δικό του χώρο, είτε στη συνεργασία με τον φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ώστε να είναι το πρότυπο τόσο πιο κοντά στο φυσιολογικό γίνεται. Τώρα, παλαιότερα, επικρατούσε κυρίως η πεποίθηση ότι η άσκηση ενδεχομένως να αυξήσει την κόπωση στους ασθενείς. Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Όχι απλά βοηθάει, όχι απλά δεν κάνει κακό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση του ασθενή, τη συνολική του εικόνα, όχι μόνο στα συμπτώματα, αλλά και στην πορεία της ίδιας της νόσους. Πώς γίνεται αυτό? Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν αυξημένο ρυθμό ρύθμισης του εγκεφάλου. Η άσκηση λοιπόν βοηθάει να μειωθεί αυτός ο ρυθμός ρύθμισης. Μειώνεται ο εγκέφαλός τους με μικρότερο ρυθμό εάν αθλούνται. Και σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσονται κιόλας και κάποια σημεία του εγκεφάλου. Οπότε είναι ζωτική σημασία η άσκηση. Τώρα, ποιο είδος άσκησης είναι κατάλληλο? Υπάρχουν διάφορες μορφές άσκησης. Τα πιο σωστά είναι οι άσκησεις με αντίσταση, γιόγκα, πιλάτες, ταϊτσι, αναπνευστικές ασκήσεις. Οπωσδήποτε πρέπει να εκπαιδευτεί ο ασθενής σε αυτές για να βελτιώνεται η ποσότητα οξυγόνου που έχει στο αίμα. Λοιπόν, ας το δούμε ένα-ένα. Η άσκηση με αντίσταση. Η αντίσταση μπορεί να είναι τα λάστιχα ή κάποια βαράκια ή ακόμα και το βάρος του ίδιου του σώματος. Μας βοηθάει στην ισορροπία, που μπορεί να είναι ταραγμένη σε κάποιους ασθενείς, χωρίς να έχουμε έρξη στη συμπτωματολογία, χωρίς δηλαδή να αυξάνει την κόπωση ή τη σπαστικότητα, που αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να έχουμε μόνο τα ωφέλη της άσκησης. Ενδεικτικά εδώ είναι τα αποτελέσματα από κάποιες έρευνες που δείχνουν την αύξηση της μυϊκής δύναμης σε ασκήσεις με αντίσταση. Πότε όμως? Όταν έχουμε μια συστηματική και εξατομικευμένη προσπάθεια. Σε καμία περίπτωση ο ασθενής δεν πρέπει να ακολουθεί ομαδικά προγράμματα. Πρέπει να έχει κάποιο πρόγραμμα που να απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτόν και τις ανάγκες του. Πάρα πολύ σημαντική βοήθεια είναι και η αερόβια άσκηση. Τα ωφέλη της πάρα πολλά, όπως και για τον γενικό πληθυσμό. Έχουμε αύξηση, βελτίωση της κινητικότητας και της ισορροπίας και βοηθάει πάρα πολύ στη μνήμη. Τρομερό. Ιδιοδεκτικότητα. Λοιπόν, τι είναι η ιδιοδεκτικότητα? Η ιδιοδεκτικότητα είναι η αίσθηση του να γνωρίζουμε τη θέση του σώματος μας στον χώρο. Αυτό ταράζεται στην περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, οπότε πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε τον ασθενή σε αυτό. Καθώς ταράζεται αυτό, φυσικά έχουμε αυξημένο αριθμό πτώσεων. Γιατί έχουμε που έχουμε τη μυϊκή αδυναμία, τη σπαστικότητα, ταράζεται και η ιδιοδεκτικότητα, οπότε δεν καταλαβαίνει ο ασθενής ακριβώς τη θέση του στον χώρο, είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει. Πώς το επανεκπαιδεύουμε? Με ασκήσεις κυρίως πάνω σε δίσκο. Πάνω σε δίσκο ισορροπίας, είτε μονοποδικά, διποδικά, με αντίσταση, πάλι ασκήσεις παράλληλα πάνω στο δίσκο, ο ασθενής μαθαίνει να ξανά ελέγχει το ερέθισμα που παίρνει από την περιφέρεια και να το στέλνει πάλι πίσω με σωστότερο τρόπο. Μαθαίνει δηλαδή πώς να ανταποκρίνεται σε μια ενδεχόμενη πτώση. Πάντα με ασφάλεια, με τον φυσικοθεραπευτή πλάι του ή σε κάποιο σημείο να στηρίζεται. Πολύ μεγάλη βοήθεια θα είναι επίσης και ένα οπτικό ερέθισμα. Να κάνει τις ίδιες ασκήσεις, παράδειγμα, μπροστά σε ένα καθρέφτη. Οπότε να προσπαθεί ο ίδιος να διορθώσει τον εαυτό του, να καταλαβαίνει τι γίνεται λάθος. Δεν είναι δύο χέρια και δύο πόδια. Είναι μια συνολική εικόνα που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Στόχος μας είναι η μείωση της πτώσης και η βελτίωση του ελέγχου της ισορροπίας. Οι ασκήσεις μας φυσικά πάντα έχουν αυξημένη δυσκολία, δηλαδή ξεκινάμε από τα πιο εύκολα, όσο βλέπουμε ότι ο ασθενής ανταποκρίνεται, αυξάνουμε τη δυσκολία. Καλό είναι η άσκηση να γίνεται νωρίς το πρωί, που το αίσθημα κόπωσης είναι μειωμένο και πάντα σε ένα δροσερό περιβάλλον με κάποιο ελαφρύ ρουχισμό. Ωραία, στην ίδια κατεύθυνση μας βοηθούν επίσης και τα video games, τα virtual reality, τεχνητή πραγματικότητα. Πάλι στην ίδια λογική. Παίρνουν τα ερεθίσματα
από το video game, από τον υπολογιστή ή την οθόνη και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Δηλαδή βάζουν τον εγκέφαλο σε μία λειτουργία. Ό,τι αφήνουμε, μας αφήνει και αυτό. Αυτό είναι που δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε συνεχώς σε μία εγρήγορση για να μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα, να μειώσουμε τις πτώσεις, να αυξήσουμε την ισορροπία, να έχουμε καλύτερη μνήμη, καλύτερες δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Ωραία, και άλλα τώρα η διάσκεση. Είναι η γιόγκα και το tai chi. Τι έχουμε εδώ, έχουμε αργές ελεγχόμενες κινήσεις συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων και ασκήσεις αναπνοής. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι αυξάνεται πολύ η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα στο αίμα, οπότε έχουμε αυτό το αίσθημα κόπωσης. Πώς μπορούμε αυτό να το αναχαιτήσουμε, αυξάνοντας την πρόσληψη οξυγόνου. Για να γίνει αυτό όμως θέλουμε άσκηση σωματική και αναπνευστική. Αυτό είναι κάτι που η γιόγκα και το tai chi τα συνδυάζει. Ως αποτέλεσμα έχουμε βελτίωση ξανά της ισορροπίας, ακούγεται τετριμένο, είναι πολύ βασικό. Να μπορούν άνετα να μεταφερθούν από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς να έχουν φόβο. Γιατί ο φόβος παράλληλα τους απομονώνει, αυξάνει το αίσθημα μελαγχολίας που ήδη μπορεί να υπάρχει, ανασφάλειας. Είναι σημαντικό οι ασθενείς να ξαναεμπιστευτούν τον εαυτό τους. Αυτή η αυτοπεποίθηση δεν θα έρθει αν μείνουν κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Πρέπει να ξαναβγούνε προς τη ζωή. Πρέπει να αθλούνται πνευματικά και σωματικά. Το ιδανικό δε είναι η άσκηση στο νερό, που ισχύει και για τον υγιή πληθυσμό. Τα προτερήματα της άσκησης στο νερό είναι ότι δεν έχουμε το βάρος του σώματος. Είμαστε ελεύθεροι από το βάρος του σώματος, οπότε οι κινήσεις μας είναι πιο ελεύθερες. Η σταθερότητα απ' την άλλη είναι αυξημένη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις με αντίσταση. Έχουμε την ευχάριστη αίσθηση ότι μπορώ και τα καταφέρνω, που μας οδηγεί σε μια μεγαλύτερη βελτίωση της πρόσληψης του οξυγόνου. Όταν βλέπουμε ότι διατηρούμε την ισορροπία μας με λιγότερη προσπάθεια από αυτή που γίνεται έξω από το νερό. Το νερό, βέβαια, πολύ βασικό είναι να είναι σε χαμηλή θερμοκρασία. Ωραία. Οπότε, γενικά, τι συστήνουμε. Αυτό που συστήνουμε στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως και σε όλους τους νευρολογικούς ασθενείς, είναι να μην απέχουν από την άσκηση. Οποιοσδήποτε υγιής ή μη απέχει από την άσκηση, το μόνο που καταφέρει είναι να επιδεινώνει τα προβλήματα. Πολύ βασικό είναι όμως να είναι το πρόγραμμα εξατομικευμένο και συστηματικό. Να βάλει ο ασθενής την άσκηση στο καθημερινό του πρόγραμμα, να μην φοβάται την κόπωση, σε περίπτωση υφέσεων απλά να κάνει μεγαλύτερα διαλύματα, να μην αποφεύγει την άσκηση για μεγάλα διαλύματα, μεγάλους περιόδους των υφέσεων, γιατί η απουσία από την άσκηση θα φέρει από μόνη της χειρότερα τα συμπτώματα. Οπότε, εξατομικευμένο πρόγραμμα, συστηματική άσκηση και αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Και το πείσμα του κυρίως, τον οδήγησαν να κυνηγήσει εμπειρίες μέσω του τριάθλου και μια στάση ζωής που του επιτρέπει να βοηθά τον εαυτό του και να προτρέπει και άλλους προς αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μέρος σε πολλά τριατλητικά αλλά και μεμονωμένα κολυμβητικά, ποδηλατικά και δρομικά events. Αναφορικά κάποια αξιολόγου είναι οι τρεις συμμετοχές του σε Ironman, σε Ελλάδα και εξωτερικό, η κολυμβητική διάσκηση του Ισμού της Κορίνθου, πολλά prevents και sprint, κυρίως τρίαθλα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι πρεσβευτής της Ελληνικής Εταιρείας Κλήρυνσης κατά πλάκας για ένα lifestyle use και δραστήριες καθημερινότητας. Κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Πούδας μαζί μας. Λοιπόν,
Εγώ λοιπόν, όπως είπε ο αγαπητός γιατρός πιο πριν, είμαι το παράδειγμα που έλεγε πριν. Παρόλο που αρκετά χρόνια ταλαιπωρούμε με αυτή την πάθηση, έχω καταφέρει να ζω ένα lifestyle το οποίο βοηθάει και τώρα τελευταία, από ό,τι βλέπω στα μάτια των ασθενών, από ό,τι βλέπω στο πώς αντιδρούν αυτά τα πράγματα που βλέπουν και που τους δείχνω, δίνω το ένασμα, αυτό το σπρώξιμο που λέγαμε, που έλεγε πριν ο γιατρός, για να μπορέσει ο καθένας να ασχολείται. Λοιπόν, το lifestyle είναι γενικότερο που πρέπει να ακολουθήσουμε και να κάνουμε, όχι μόνο σε ασθενείς, αυτό ισχύει και για τον κάθε υγιή άνθρωπο. Θα μας τα πει και ο δάσκαλος πιο μετά, ο Χρήστος Ωγαρέφης. Άσκηση, διατροφή, πολύ σημαντικό για μένα πιστεύω, σωστή διατροφή, διαρρήτσιο, ξεκούραση καλή, ύπνος σωστός, τα φάρμακά μας ακολουθάνε, προσαρμοζόμαστε κάθε άνθρωπο στο τι μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές και όλοι να... θα ήμασταν όλοι συντόχα τώρα, δεν είναι. Να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που υπάρχουν εξωτερικά, στη δικιά μας φυσική κατάσταση, στη διατάσταση της πάθησής μας αν έχουμε, αν όχι, ακόμα και στην υγεία μας, στη γενικότερη, στη δουλειά μας, τα δίκτυα. Μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κάθε μέρα, μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε ό,τι μας παιδεύει. Όσο καθόμαστε, τόσο είναι ένας φαύλος κύκλος, χειροτερεύει, μας κάνει χειρότερα, μας ρίχνει ψυχολογικά. Η ψυχολογία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και στη δικιά μας την περίπτωση πάρα πολύ. Πώς να σταματήσουμε να προπονούμαστε ή να κάνουμε το αυτό που θέλουμε, την άσκησή μας, μας ρίχνει λίγο. Αυτό εν συνεχεία μας ρίχνει κι άλλο, μας στεναχωρεί, μας κάνει. Είναι γενικότερα πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε τον εαυτό μας. Και έτσι, παίρνοντας κουράγιο από άλλους και από τον κύκλο μας, τον στενό οικογενειακό μας κύκλο, αλλά ακόμα και από φίλους και από δύο που μπορούμε να μας μπρώξουμε λίγο, να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ασκούμαστε και να ζούμε μια ζωή όπως τη θέλουμε και να βοηθιόμαστε μέσα από αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ γενικότερα. Μέχρι τη φωνή μου κλείνει. Όλα τα σημάδια που μου λένε μην μιλήσει πολύ, μην κάνει τίποτα. Θα λειτουργήσω κυρίως σαν γέφυρα από το προηγούμενο, από το ιατρικό κομμάτι που ήταν πριν, στο αθλητικό κομμάτι που πρέπει να είμαι χρήσιμο σήμερα. Θα αφήσω αυτό να πει τα πιο πολλά. Είναι πιο συνηθισμένο αυτό, μιλάει η πιο πολύ. Εγώ μόνο μέσα από τη δικιά μου την εμπειρία μπορώ, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω ότι όντως είναι έτσι όπως μας τα λέγανε πριν. Έτσι. Το βλέπεις καθημερινά τον εαυτό σου, σου ανεβάζει τη διάθεση, σε βοηθάει, σε όσο δουλεύεις, όσο μπορεί ο καθένας, αυτό σου επιτρέπει να δουλέψεις ακόμα περισσότερο, βάζεις ένα στοίχημα με τον εαυτό σου, καταφέροντας αυτά τα πράγματα να κάνεις, ανεβαίνεις, προσπαθείς να ζήσεις όσο το δυνατόν, δεν σταματάω. Λοιπόν, αυτά. Αφήνω στους πιο ερωτήσεις. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η εμπειρία του και η προσφορά του στον αθλητισμό είναι τεράστια. Έχει εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα σε 4 διαφορετικά Ολυμπιακά αθλήματα: κολύμβηση, υδατοσφαίριση, ιστιοπλοεία και τρίαθλο. Το 2004 συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνοντας την 10η θέση. Από το 2012 ασχολείται με το τρίαθλο. Από τον Μάρτιο του 2013 ως και τον Οκτώβριο του 2018 έχει στην κατοχή του 14 χρυσά μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα τριάθλου, Ironman, σε Γενέβη, Σικάγο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ντίζελντορφ, Λουξεμβούργο, Ζυρίχη και Αντάλια. Ο ίδιος, με χιουμοριστική διάθεση, υπολογίζει
ότι έχει πάρει πάνω από 4.000 εκκινήσεις σε 4 Ολυμπιακά αθλήματα με 3.200 ήττες, γιατί αυτό είναι το ποσοστό. Επομένως, αν δεχτούμε ότι οι ήττες ίσον μαθήματα, τότε έχει πάρει πάρα πολλές. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γαρέφης. Κάθε χρόνο που έρχομαι σε αυτή την πόλη, διαπιστώνω ότι δεν κάναμε λάθος πέρυσι, όταν είχαμε γράψει εγκόμια μέσα από την καρδιά μας. Σήμερα λοιπόν, καθώς ποδηλατούσαμε ανάμεσα στις δύο θάλασσες, γιατί έχω γράψει κάτι για την πόλη της Οικουμενίτσας, έζησα πάλι την περσινή χρονιά και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκα, γιατί ένας συναθλητής, χωρίς να τον ξέρω, πριν από λίγο ήρθε και μου είπε: «Κύριε Γαρέφη, είχατε απόλυτο δίκιο. Ήρθα μόνο για αυτό το άρθρο που γράψατε. Ότι δεν έχετε ξανατρέξει ποτέ σε ωραίτερο μέρος». Και ήρθα και σας διαβεβαιώ ότι το ένιωσα κι εγώ. Ήταν το παιδί πρώτη φορά με είπε. Δεν θα αλλάξω. Είναι μόνο αυτό. Επομένως, εδώ πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει τεράστια αθλητική παιδεία στην πόλη. Νομίζω ότι και ο κόσμος σήμερα, ο οποίος μας περιβάλλει και παρουσιάστηκε για αυτή την ομιλία, γιατί ξέρετε, εμείς όποτε κάνουμε ομιλία στη Θεσσαλονίκη έχουμε άγχος, αν θα έρθει κόσμος. Είχα και εγώ άγχος, θα έρθει κόσμος και βλέπω ξαφνικά την αίθουσα γεμάτη. Καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για ένα επίπεδο παιδείας αρκετό υψηλό που φαίνεται. Καθώς λοιπόν σκεφτόμουν, ζητήθηκε από μένα να μιλήσω απόψε, σκέφτηκα πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος σε ένα τόσο σημαντικό νόσημα, αυτοάνοσο. Και εκείνο που ήρθε στο μυαλό μου ήταν αυτό που μου συνέβη στη δεύτερη ηλικίου, γιατί είχα την τύχη να έχω έναν τρομερό φιλόλογο, τον Γαραβίγκα, ο οποίος μας έβαλε μια έκθεση να γράψουμε, την οποία δεν πήγαμε καλά όλοι, την πατώσαμε την έκθεση εκείνη. Έπρεπε να γράψουμε το αψί, το ξύρ, τα γιότ χαλάει. Έτσι μας το είπε. Λέμε τι να γράψουμε τώρα, τα ψί, τα ξύρ, τα γιότ χαλάει. Γιατί ήταν και, ξέρετε. Επομένως δεν γράψαμε τίποτα σχεδόν. Και μετά, επειδή κατάλαβε ότι τα γραπτά μας θα ήταν άδεια σχεδόν, 17 χρονών είμαστε, είπε το εξής: «Βλάπτει ο θυμός τον άνθρωπο». Για σκεφτείτε λίγο. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, ξύδι, βαρέλι, αγγείο, βλάπτη, ο θυμός, από μέσα χαλάει ο άνθρωπος, παιδιά. Από μέσα μας χαλάει ο άνθρωπος. Όλα τα αυτοάνοσα χαλάνε από μέσα μας. Και αν κάποια στιγμή στέκομαι σε αυτό το βήμα, είναι να βελτιώσω τη δική σας ζωή, αλλά να προλάβω τη ζωή των παιδιών μας, διότι ο αθλητισμός κανονικά και σπουδαία κάνει πρόληψη πάνω από όλα. Κάνει πρόληψη. Αν αυξήσουμε το ποσοστό των αθλημένων στη χώρα μας, που δυστυχώς είναι 7% και 93% δεν κάνει τίποτα, παιδιά. Και όταν μιλάμε 7%, μιλάμε κάθε μέρα. Όπως πλύνεις τα δόντια σου, όπως πίνεις ένα ποτήρι νερό. Και όταν ζητάμε κάθε μέρα, ζητάμε μόνο 45 λεπτά. Τι είναι το 45 λεπτά, ξέρετε. Εμένα πολλές φορές οι φίλοι μου λένε: «Ναι, εσύ όλο αυτό κάνεις». Επειδή είναι και δουλειά σου, βέβαια. Μετά πάνε να τον παλώσουν λίγο, να το συμμαζέψουν. Δεν κάνω μόνο αυτό. Είμαι σαν και εσάς, λέω 92%. 8%, 2 ώρες τη μέρα δουλεύω. Πάνω στο αντικείμενό μου για να μάθω πράγματα. Και αύριο πάλι θα μάθω πράγματα. Γιατί ο αγώνας είναι η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια που μπορεί να έχει κάποιος για να γνωρίσει τον εαυτό του. Και ο Αϊνστάιν είπε ότι μέσα από την αντικσότητα, αν εκθέσει τον εαυτό σου, τον γνωρίζει καλύτερα. Το γνώτη αυτόν. Τι μπορώ να προτείνω. Μπορώ να προτείνω το εξής. Είπανε οι προλαλήσαντες και μου έκανε εντύπωση γιατί τα είπαν πάρα πολύ καλά. Ο γιατρός είπε κάτι το οποίο το έχω ακούσει πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκθίασε τους αθλητές. Εντάξει, λέμε ο καλός ο αθλητής, καλός ο αθλητισμός, αλλά πρώτη φορά από ένα βήμα άκουσα κάποιον να λέει της ιατρικής επιστήμης ότι είμαστε ζωντανά παραδείγματα και πρέπει να μας ακολουθήσει ο κόσμος. Ζωντανά παραδείγματα είμαστε όλοι στη ζωή μας, να το ξέρετε. Και εμπνεύμαστε ο ένας από τον άλλον. Απλό αθλητισμός έχει να κάνει με το DNA μας. Τα παιδιά θέλουν να σκαρφαλώσουν στα δέντρα. Εμείς είμαστε τροφοκυνηγοί. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρξει μια γνώμη που να πει ότι ο αθλητισμός δεν κάνει στις κρίσεις κατά πλάκας. Δείτε, δεν είναι καλό αυτό που είπαν, βέβαια, και επιστημονικά απεδείχθηκε τραγικό λάθος.
αφού πάμε, θα πάμε τους κόντρα στο DNA μας, δεν γίνεται αυτό. Επομένως, εφόσον δεχόμαστε ότι ο αθλητισμός δημιουργεί τέτοιο περιβάλλον στα εγκεφαλικά κύτταρα ευεξίας, τότε αυτομάτως έχουμε την πρόληψη και έχουμε σίγουρα και την βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, ξεκίνησα μια προσπάθεια πριν από χρόνια. Αποφάσισα να κάνω τρίαθλο, όχι για να τρέχω αγώνες. Αποφάσισα να κάνω τρίαθλο για να βελτιώσω και τη φυσική μου κατάσταση και να πάρω ευκαιρία όπως αύριο για αυτό το ποσοστό οξυγόνου που λέτε, πολύ ωραία το είπατε, ή τι θα γίνει αύριο στον αγώνα. Όλοι θα φύγουμε με μεγαλύτερο ποσοστό οξυγόνου στον εγκέφαλο. Ένα μιλιμόν είναι αρκετό. Και μετά θα τα φέρουμε τη Δευτέρα στη δουλειά μας. Τι θα κάνει αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό, 1%, μισό το 100. 0,1%. Θα μας κάνει, όπως είπε πολύ καλή η προελήσασα, καλύτερους άνθρωπους, καλύτερους ανθρώπους με καλύτερη συμπεριφορά. Δεν είναι πανάκι ο αθλητισμός, όλες οι δουλειές είναι σπουδαίες. Απλά αυτός, η καθημερινή ενασχόληση, μπορεί απλά να βοηθήσει σε πολλούς τομείς και εκφάσεις της ζωής μας. Άκουσα επίσης κάτι πολύ σημαντικό από τον γιατρό, τον κ. Κομισιώτη, για την οικογένεια. Έχω να πω κάτι. Είμαι μάρτης γκρίνιας μέσα στην οικογένεια για το αν ένας από τους δύο καθημερινά αθλείται. Αν έχει, ας πούμε, μια τάση να πάει στην προπόνηση, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εδώ πρέπει να επέμβουμε και να πούμε, δώστε του την ευκαιρία του συζύγου ή της συζύγου να κάνει αυτό το πράγμα. Μην τον καθυλώνετε με το που ήσουν πάλι προπόνηση έκανες, γιατί αυτός θα γίνει καλύτερος και προς εσάς και προς τα παιδιά σας, κάνοντας μία ώρα προπόνηση την ημέρα ή δύο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την οικογένεια πρέπει να την έχουμε σύμμαχο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το, παιδιά, έχω πει πολλές φορές ότι αν ήταν φάρμακο αυτό που παίρνουμε, θα ήταν το ακριβότερο στον κόσμο. Εμείς μπορούμε να το πάρουμε τζάπα σχεδόν, δωρεάν, με μία μικρή συμμετοχή να πάρουμε στους αγώνες. Τα ωφέλη δηλαδή της άθλησης, αν ήταν φάρμακο, ένα χάπι, θα ήταν το ακριβότερο στον κόσμο. Το έχω πει, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι ισχύει. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο με 104.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτή τη στιγμή γυρίζουμε και άμα άλλες 2.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δημιουργεί τη βαρύτητα. Αυτή μας συμφλίβει. Κάθε μέρα. Προς τα κάτω. Από μικρή ηλικία τα παιδιά δέχονται τη βαρύτητα και όταν μετά τα 35 αρχίσει η πτώση, γιατί χάνουμε 1% μετά τα 35-40, ουσιαστικά η βαρύτητα ευθύνεται. Επομένως, εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε, με αριθμούς, κόντρα στη βαρύτητα, προς τα πάνω. Προς τα πάνω τι θα σε κρατήσει, η μη σου. Έχουμε δηλαδή 3 κιλά μης για 1 κιλό κόκαλα, υποστηρικτές. Αυτή είναι η δύναμή μας, η μης. Ένας άνθρωπος 75 κιλά έχει περίπου 10 κιλά κόκαλα και έχει 30 τόσα κιλά μης. Επομένως, μας έδωσε η φύση 3 κιλά μης για να προστατέψουμε 1 κιλό κόκαλα, που ουσιαστικά η οστεοπόρωση λέγεται σαρκοπενία, κατά την άποψή μου. Και το αποτέλεσμα είναι το εξής. Γιατί οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη οστεοπόρωση ποσοστά και γιατί είναι πιο επιρρεπείς. Θα κάνω μια υπόθεση. Δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά προς τις κρίσεις κατά πλάκας. Έχουν λιγότερους μυς. Και εσείς οι γυναίκες πρέπει ακόμη περισσότερο να γυμνάζεστε. Γιατί έχετε λιγότερους μυς, επομένως μια... Ένα ερώτημα που θέτω σήμερα και καταθέτω σε αυτήν την ομιλία και δεν θα σας κουράσω άλλο, είναι για ποιο λόγο έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά οστεοπόρωσης και σκλήρισης κατά πλάκας. Μπορεί βέβαια σίγουρα αυτό που προκαλεί αυτό το αυτοάνοσο νόσημα να έρχεται φυσικά από τη λειτουργία του εγκεφάλου, διότι το αυτοάνοσο τι κάνει. Ρίχνει ένα μικρόβιο στον οργανισμό για να προλάβει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και τις περισσότερες φορές, όπως μας είπαν, και προηγουμένως γίνεται μετά από μια κατάσταση άσχημη που βιώνει ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα αυτό το στρες, η λύπη, η θλίψη που νιώθει να χτυπάει στα εγκεφαλικά κύτταρα. Γι' αυτό η δική μου πρόταση, αν θέλετε να κρατήσετε κάτι από τη σημερινή μου ομιλία που τελειώνω, είναι ότι για τρεις λόγους πρέπει να κάνουμε την άσκηση καθημερινότητά μας. Είτε έχουμε σκλήρυνση κατά πλάκας, είτε δεν έχουμε. Να σας πω και κάτι.
Τα χρόνια περνούν. Εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω, παρόλο που κάνω αθλητισμό, όλο ένα και πιο δύσκαμπτο είμαι. Περνάει ένα τέταρτο για να περπατήσω στα ίσια. Είναι φυσική φθορά. Είναι μια μορφή της νόσου. Και τα γυρατιά που έρχονται σιγά σιγά. Ειλικρινά δεν είναι υπερβολές αυτά που σας λέω. Η γυναίκα μου είναι εδώ. Με βλέπει κάθε πρωί, είμαι στραβωμένος. Σιγά σιγά αναπτύσσομαι προς τα πάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, εδώ και τελειώνω, είναι η καρδιά μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε όλοι περίπου 80% 80 χτύπους το λεπτό. Αυτό στενεί 5 λίτρα το λεπτό κυκλοφορία αίματος στο όνομα στον οργανισμό. Εάν τυχόν το κάνουμε 120 χτύπους με μια ελαφριά αερόβια άσκηση, αυτό θα στείλει 5 φορές παραπάνω αίμα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, επανάσταση στον οργανισμό μας. Χωρίς αυτό το εσωτερικό λουτρό, γιατί έχουμε το λουτρό της επιδερμίδας του κεφαλιού που κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα, μερικοί κάνουμε και 2 φορές τη μέρα που υδρώνουμε, εσωτερικό λουτρό πότε θα κάνουμε, μόνο με την άσκηση. 25 λίτρα στους 120 παλμούς. Πενταπλασιάζει ο οργανισμός τη δύναμή του και τα καθαρίζει όλα. Και καθαρίζει πάνω απ' όλα τη σκέψη και τον εγκέφαλο. Εκεί συσσωρεύεται, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι το οξυγόνο στον εγκέφαλο. Αυτό που μας κάνει να σκεφτόμαστε και να αντιδρούμε, γιατί όπως λέει όλος ο κόσμος, όλα στο μυαλό είναι. Εγώ δεν είμαι οπαδός αυτής της θεωρίας. Εγώ πιστεύω είναι όλα στις αισθήσεις. Πώς βλέπουμε τη ζωή, πώς την αντιμετωπίζουμε. Και ο αθλητισμός και η καθημερινή άσκηση βλέπει, σε ορίζει μάλλον, να δεις τη ζωή πολύ διαφορετικά, με καθαρό μάτι και τον προορισμό σου, ο οποίος είναι εντεταλμένος για αγάπη και καλή συμπεριφορά, πολύ ευδιάκριτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο γιατρός τότε μου είπε να μην σταματήσω τη γυμναστική. Απόψε ζηλεύω τους αθλητές που είναι εδώ, γιατί κάποτε ήμουν αθλήτρια, κάποτε μπορούσα να τρέξω. Συμμετείχα σε αγώνες ταχύτητας. Τώρα δεν μπορώ να κάνω μερικά βήματα μόνο. Ένα τέταρτο περπάτημα και εντάξει. Με αφορμή την αποψινή εκδήλωση, θέλω να προτείνω και θέλω τη συμβολή όλων σας να γίνει ένα σωματείο αθλητισμού για ΑΜΕΑ. Να μπορούν αυτά τα άτομα να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες, να προπονούνται και να είναι ό,τι καλύτερο για τη ζωή τους. Αυτό μόνο. Και θέλω τη συμβολή όλων σας αυτό. Ευχαριστώ.